σειρά ενεργειών για την αναθέρμανση της αγοράς της Κορίνθου από τον Εμπορικό Σύλλογο ήδη από τις 14 Ιουνίου έχει ξεκινήσει 15η μέρο προσφορών και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Ιουλίου. Όπως ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει μάλλον κάποιες προωθητικές ενέργειες ώστε να αναθερμάνουμε λίγο το κλίμα της αγοράς, το ήδη κακό. Και μία από αυτές είναι ότι ξεκινήσαμε με ένα 15η μέρο προσφορών από τις 14 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Σε συνδυασμό και με την εορτή του Αποστόλου Παύλου 29 του μηνός που γιορτάζει ο Πολύχος της πόλης μας που θα είναι κλειστά τα καταστήματα, να κάνουμε προσφορές όσο μπορεί ο καθένας. Είναι στο χέρι του καθενός από εμάς των εμπόρων να προσφέρει τα εμπορεύματά τους σε οποιαδήποτε τιμή θέλει μειωμένη ώστε να προσελκύσουμε το καταναλωτικό κοινό. Πιστεύω η περίοδος των προσφορών είναι καλή γιατί σταματήσανε και τα σχολεία ώστε έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα και από τους μαθητές και από τους γονείς των μαθητών που έρχονται είτε για Σαββατοκύριακα είτε για μονοήμερα στην πόλη μας, η οποία είναι όπως ξέρετε πιο κοντινή, ο πιο κοντινός προορισμός από την Αθήνα, μόλις 35 λεπτά με μία ώρα είτε με το αυτοκίνητο είτε με τον προνασιακό μπορούν να επισκεφτούν τα καταστήματα της πόλης μας αλλά και τις παραλίες μας και τα μαγαζιά που ειδών εστίαση, δηλαδή εστιατόρια, καφέ κτλ. Τα οποία και αυτά έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο παροχών, ώστε να έρθουν πιο πολλοί κόσμος στην πόλη μας και να, με τις προσφορές που κάνουμε, να μπορεί να καταναλώσει ο επισκέπτης με τις καλύτερες τυχόν τιμές που ήδη προσφέρουμε, αλλά όπως πάντα με την καλύτερη ποιότητα, το οποίο το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι η ποιότητα στα κατέμεσα της πόλης, ειδικά στο κέντρο, είναι εφάμιλες των Αθηνών, ίσως και καλύτερες. Η εικόνα όμως δεν έχει διαφημιστεί καθόλου ιδιαίτερα. Σε αυτό ευχαριστούμε και εσάς που συμβάλλετε ώστε να προβάλλετε και οποιαδήποτε ενέργεια κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος και στην προσέλκυση των καταναλωτών στην περιοχή μας, όχι μόνο σε καταστήματά μας αλλά γενικά στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για όλους μας. Αφενός με ένα αφετέρου δε, πιστεύω ότι πλέον πολύ δύσκολο ο άλλος θα φύγει να πάει στην Αθήνα από την Κόρινθο, γιατί πλέον τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε μια αναθέρμανση της αγοράς που τώρα τελευταία πολύ μας έχει επηρεάσει και έχει ρίξει πάρα πολύ το τζίρο των καταστημάτων στα χαμηλότερα επίπεδα, πιστεύω.